κύριο Κωστή Δηλιανάκη, που είχε την ευθύνη της επικοινωνίας και της προβολής των συναντήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κυρία Μαρίνα Γιαννουτάκη, για τον υπεύθυνο ίντερνετ και δικτύο της Ακαδημίας του Αγαλείου Θεοδοσίου για την άψογη γραμματική υποστήριξη, και γιατί ήθελα να εισφέρω στο δύσκολο εκτίμα ζωντανής μετάδοσης των συνέσεων για τις όσες τις ιστορίες που συμβαίνουν πολλές φορές με το εξωτερικό και σαν μετάδοση της μετάφρασης στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ευχαριστώ την κυρία Παρασκευή Αράβοπλου για τον μεγάλο κόπο να μπορέσει να φέρει εισφέρα στην μετάφραση και την ερμηνεία. Και βεβαίως ευχαριστώ την διεθνή οργάνωση ΑΚΑΠΕΛΑΣ για την οικονομική στήριξη των εκδηλώσεων και ιδιαίτερα την διευθυντική κυρία Μαρόλη Φεξίδα. Τέλος, στους διεθνείς εταίρους Ακαδημίας Ιστορικών Σπουδών, το Κέντρο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χόρταμ στη Νέα Υόρκη και το Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέντρου της Επιδιεθνής Προβολής των Συναντήσεων. Τελευταίως, αλλά και έσχατος, όλους εσάς που παρά τη δυσκολία και τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας και ελπίζω ότι θα είστε αυτοί που θα δημιουργήσετε με τις παρεμβάσεις στον διάλογο και ο διάλογος ανοίγει αμέσως τώρα. Μπορείτε να θέσετε ερωτήματα στους συζητητές, μπορείτε να πείτε την άποψή σας μέσα στην οικονομία του χρόνου, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά και θα μπορούσαμε να διαθέσουμε χρόνο για τον διάλογο εφόσον και εσείς δεν είστε. Πιστεύω υπάρχει ένα κινητό του τρόπου που είναι το βέβαιο στα χέρια και μπορείτε να ζητήσετε το λόγο ελεύθερα και μακάρι, βεβαίως. Αν θέλετε να μας πείτε κι αν εφόσον την ιδιότητά σας και το όνομά σας, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κοζάρης Νίκος. Είμαι λογιστής φοροτεχνικός εδώ στην Αλεξανδρούπολη και πρόεδρος ενός συλλόγου της Χριστιανικής Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων. Καταρχήν συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση. Μια ερώτηση μου τη ευκαιρία που βλέπω εδώ πέρα υπάρχει ο πρόεδρος του μεγαλύτερου τεμένους που υπάρχει στην Ελλάδα, των Αθηνών. Αγαπητέ κύριε, θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Βλέπετε ότι η ελληνική κυβέρνηση, με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, απλόχερα σας έδωσε αυτό το τέμενος, για να μπορείτε να έχετε το δικό σας λατρευτικό χώρο. Ποια είναι η γνώμη σου, σαν Έλληνας πολίτης μουσουλμάνος, για το ότι η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει μουσείο από την κυβέρνηση του Ερντογκάν? Και μια δεύτερη ερώτηση, πάλι θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Το εξής, εάν χτυπήσει αύριο η σιρήνα και γίνει μια εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, μια χριστιανική χώρα και μια μουσουλμανική χώρα, εσείς ως πρόεδρος, ως μουσουλμάνος, από ποια πλευρά θα είστε? Και μια και δύο ερωτήσεις θα να κάνω στον κύριο Καλαϊτζή. Κύριε Καλαϊτζή, καταρχήν συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κυβερνήσεις αλλάζουν, εσείς παραμένετε στη θέση σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας άκουσα και λίγο έχω στεναχωρηθεί ως Έλληνας πολίτης, ως στρατιώτης, ως χριστιανός, γιατί μιλήσατε για όλες τις θρησκείες, μιλήσατε για το Ισλάμ, σε κάποια στιγμή είπατε ότι είναι και πάνω υπεράνω από τον χριστιανισμό. Θέλω να σας πω ότι μας είπατε να έχουμε το συνταγματικό πατριωτισμό. Γιατί εσείς που εκπροσωπείτε την ελληνική κυβέρνηση σήμερα εδώ, δεν τηρείτε το Σύνταγμα. Και τι θέλω να πω. Εδώ έχουμε τρεις μουφτίδες, πλην ενός, δεν ξέρω γιατί, του Εύρου, του τοποτερητή Δημοτήχου. Γιατί τους άλλους μουφτίδες, τους ψευδομουφτίδες που εσείς είπατε, δεν τηρείτε τον νόμο, όπως θα έκανε η τουρκική κυβέρνηση, να τους πάρετε και να τους απελάσετε από την Ελλάδα, τον λαδικό χώρο, ως αντιεθνική συμπεριφορά. Και το δεύτερο, για τις βακουφικές επιτροπές, πώς γίνεται η επιλογή για να γίνει κάποιος μέλος της Βακουφικής Επιτροπής και μέλος της Αλεξανδρούπολης, με διορισμό? Αυτό είναι παράνομο. Θα μπορούσατε να βρείτε ειδικά στοιχεία από την κοινότητα και να μην δημιουργήσουμε έναν νέο Χομεϊνί που προσπαθείτε, δεν ξέρω με δικιά σας πρόταση, να γίνει η επιλογή, να γίνει ο διορισμός, να γίνει η εκλογή. Λάθος, το ξέχασα, από τη βάση της μουσουλμανικής μειονότητας. Και εμείς ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις, παρόλο που συνήθως συλλέγονται οι ερωτήσεις, αλλά επειδή είναι και κέρδιες και με ειλικρίνεια, εγώ θα δώσω πρώτα το λόγο στο Γενικό Γραμματέα και αμέσως μετά στο πρόεδρο. Ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας.
γιατί μου δίνει μια ευκαιρία να επανέλθω σε ορισμένα πράγματα που είπα πριν. Ο τρόπος με τον οποίο θέτετε τα ερωτήματα σε ένα συμπολίτη μας που ανήκει σε μια άλλη θρησκευτική παράδοση είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται με αλφαγιώτα πίτρα ότι κάποιος που ανήκει σε μια άλλη θρησκευτική παράδοση από την κυρίαρχη θα αισθάνεται μονίμως απολογούμενος για κάτι. Όταν κάποιος ξεκινάει να θέσει έναν άλλον ζήτημα ταυτότητας και αυτός ο άλλος ανήκει σε μια μειονότητα, τότε πρέπει να σκέφτεται αντίστροφα. Πριν κάνει ένα ερώτημα που στην άλλη πλευρά δημιουργεί όχι απλά άσχημα συναισθήματα, αλλά του ματαιώνει μια πορεία. Και δεν θα μιλήσω για τους μουσουλμάνους της Θράκης αυτή τη στιγμή. Προτιμώ να μιλήσω για τους μουσουλμάνους της Αθήνας, με αφορμή την ερώτηση που κάνατε στον κύριο Ριζαχάτη. Και μετά θα έρθω στο υπόλοιπο. Με τον κίνδυνο σου να είναι και λίγο συναισθηματική απάντηση, μου αναλαμβάνω την ευθύνη αυτή. Με την σχέση που έχουμε με μουσουλμάνους της Αθήνας, έχω ακούσει πολλές ιστορίες. Πολλές ιστορίες, η πλειοψηφία των οποίων είναι ιστορίες που όποιον έχει μελετήσει και την ελληνική διασπορά θα τις έχει ακούσει, έτσι έχει διαβάσει. Γνωρίζω ανθρώπους που περπατήσανε μέρες και νύχτες για να φτάσουν στη δική μας χώρα. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει ιδέα τι σημαίνει περπατάω από τη μέρα στη νύχτα κανονικά. Συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο. Τι σημαίνει για τις αντοχές του. Φτάσανε σε αυτή τη χώρα με τον παντελόνι που φορούσαμε. Τίποτα άλλο. Δουλέψανε εδώ. Μπορούσαν να πάνε αλλού, δεν πήγανε. Κάτσανε εδώ και δουλέψανε. Και δουλέψανε πολύ. Και φτάσανε κάπου. Μετά από 30 χρόνια που έφτασε κάποιος κάπου, τολμάει να το ρωτήσει κάποιος, εσείς, αν γίνει κάτι, τι θα κάνετε. Και ποιος σας δίνει το δικαίωμα να απευθύνετε αυτή την ερώτηση. Κανένας. Αυτή η φιλοσοφία πίσω από αυτή την ερώτηση είναι το πρόβλημα για το μέλλον της χώρας μας. Την ώρα που κάποιος πάτησε το πόδι του εδώ, έμεινε, δούλεψε, προχώρησε, έκανε οικογένεια, κέρδισε. Όποιος το ρωτάει τι είναι, θα τον περιφρονούν, τι είσαι εσύ. Ποιος είναι αυτός που ρωτάει, πού πήρε αυτό το δικαίωμα. Είναι δικαίωμα αίματος, γεννήθηκε Έλληνας εξαίματος και μπορεί να ρωτάει τον άλλον που έγινε Έλληνας από επιλογή τι Έλληνας είναι ο άλλος. Με συγχωρείτε, είμαστε σε άλλους κόσμους. Και έχουμε δικαίωμα να είμαστε σε άλλους κόσμους και ευτυχώς το Σύνταγμά μας υπερασπίζεται το δικαίωμα και το δικό σας να λέτε την άποψή σας και το δικό μου δικαίωμα να την απορρίπτω. Όμως, το Σύνταγμά μας είναι πολύ σαφές και στο ζήτημα του ποιος είναι και ποιος δεν είναι Έλληνας. Πολύ σαφές. Και επειδή είναι σαφές αυτό το ζήτημα, δεν δίνει σε κανένα το δικαίωμα να ρωτάει και να θέτει θέματα ταυτότητας που συνεχίζουν. Το επόμενο είναι πόσο χριστιανός είστε εσείς. Όχι εσείς προσωπικά εννοώ. Το απευθύνει κάποιος ή κάποιον άλλον. Είστε πολύ χριστιανός ή λίγο χριστιανός. Πόσο πολύ πάτε στην εκκλησία. Πόσο πότε πάλι στο τζαμί. Φοράτε μαντήλα. Είστε καλή μουσουλμάνα. Δεν φοράτε μαντήλα. Δεν είστε καλή μουσουλμάνα. Ποιος θέτει τις ερωτήσεις. Ποιος κουνάει το δάχτυλο ως κριτής. Σε ποιον αναγνωρίσαμε το δικαίωμα να κουνάει το δάχτυλο ως κριτής. Το Σύνταγμά μας σε κανέναν. Εκτός αν υπάρχει όντως ζήτημα παραβίαση νόμων και υπάρχουν δικαστές. Αυτός λοιπόν ο ψυχολογικός πόλεμος που αμφισβητεί σήμερα σε αυτούς που πήραν την ελληνική υπηκότητα, χθες σε αυτούς που ήταν αριστεροί. Υπήρξε μια εποχή σε αυτή τη χώρα που ο αριστερός ήταν προδότης. Που ο αριστερός έπρεπε να κλειστεί σε νησιά γιατί ήταν αρκετά Έλληνας. Υπήρξε ο Παρθενώνας της Μακρονήσου. Ποιος τα ξεχνάει αυτά. Δεν είναι και πολύ μακριά. Το 1974 τελειώσε σε αυτή τη χώρα. Μέχρι το 1981 υπήρχαν πιστοποιητικά κοινωνικών προβλημάτων σε αυτή τη χώρα. Ποιος λοιπόν έχει το δικαίωμα να ρωτάει τον άλλον τι είναι. Αυτή την κουβέντα, αυτή τη χώρα την τελείωσε δυστυχώς στο αίμα της Κύπρου. Αυτή λοιπόν η συζήτηση, είτε γίνεται με μετανάστες στην Αθήνα που είναι Έλληνες πολίτες ή με μετανάστες που δεν πήραν την υπηκότητα. Βλέπω μεγάλη χαρά τον τελευταίο καιρό και μεγάλη περηφάνεια για τον κύριο Αντιτοκούμπο. Αναρωτιέμαι πόσο περήφανοι θα ήμασταν αν αντί για μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες που λέγαμε ακόμα συντή. Θα λέγαμε την ίδια περηφάνεια. Όχι. Όπως και όταν μιλάμε για μουσουλμάνους που έρχονται από το Πακιστάν, είμαστε έτοιμοι να πούμε άπρόβλημα. Μουσουλμάνους που έρχεται τουρίστας όμως από τις αραβικές χώρες του κόλπου που έχουν πολλά χρήματα, τον θέλουμε πώς και πώς για να κάνει επενδύσεις.
Είναι αυτό χριστιανικό? Από όσο ξέρω τον χριστιανισμό, όχι. Και δεν τον ξέρω καλά. Δεν τολμάω να πω ότι τον ξέρω καλά. Χαίρομαι που έχουμε άλλους συμπολίτες μας σε αυτή τη χώρα που τον ξέρουν τόσο καλά, ώστε καταγγέλνουν και τους επισκόπους μας ως αιρετικούς. Με την αφορμή του κορονοϊού. Αυτή λοιπόν η ερώτηση περί ταυτότητας ξεκινάει αθώα σε αυτόν που είναι εύκολο θύμα ενδεχομένως. Τον ξέρω. Το λιγότερο ξέρω. Τον κάπως διαφορετικό. Πού καταλήγει, όπως διδάσκει η δική μας ιστορία, σε εμάς τους ίδιους. Άρα, θα είναι πολύ χρήσιμο για μας, πριν κουνήσουμε το δάχτυλο, πριν απευθύνουμε την ερώτηση αν αιχίσουν οι σιρήνες. Αν αιχίσουν οι σιρήνες, έχουμε αποτύχει. Το θέμα είναι να μην αιχίσουν οι σιρήνες. Και αν δεν θέλουμε να αιχίσουν οι σιρήνες, πρέπει να έχουμε εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή. Κοινωνική συνοχή και εθνική ενότητα με το ερώτημα «εσύ τι είσαι» δεν πετυχαίνουμε. Σε καμία περίπτωση. Δουλειά λοιπόν του ελληνικού κράτους, των θεσμών του, αλλά και του καθενός από εμάς προσωπικά, είναι να ξεπεράσουμε αυτές τις λογικές, να τις αφήσουμε πίσω, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Γιατί αν δεν ανοίξει την αγκαλιά σου, δεν ανοίξει και ο άλλος. Όταν εσύ λοιπόν λες τον άλλον, εσύ ποιος είσαι, τι ταυτότητα έχεις και πού ξέρω εγώ τι θα κάνεις, τι περιμένετε να εισπράξετε από τον άλλον. Όταν το παιδί που γεννήθηκε εδώ σε αυτή τη χώρα πήγε στο σχολείο, έμαθε ελληνικά, προσπαθεί. Κάποιος μια ωραία μέρα του πει στην καφετέρια ή ακόμα χειρότερα σε ένα χώρο δουλειάς, ποιος είσαι εσύ και τι δικαίωμα έχεις εδώ. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η καταστροφή. Εκείνη τη στιγμή γεννιούνται οι προϋποθέσεις ώστε αυτός που έχει μια άλλη πορεία να εγκαταλείψει την προσπάθειά του να ενταχθεί σε αυτή την κοινωνία, να αναζητήσει αλλού την ταυτότητά του και μετά να έχουμε αυτά που έχουν οι Γάλλοι και άλλες χώρες. Αυτά δεν έχουν πίσω τους θρησκεία. Έχουν κοινωνικές και ταξικές διακρίσεις σκληρές. Αυτή η χώρα ευτυχώς δεν τις έχει. Να μην τις αποκτήσουν. Συνεπώς θεωρώ ότι τα ερωτήματα που απευθύνονται σε έναν Έλληνα πολίτη μουσουλμάνο υποκρύπτουν μια αντίληψη και μια προσέγγιση των πραγμάτων που δυναμητίζουν την προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας συνολικά να πάει μπροστά. Έχετε δικαίωμα να τα θέτετε και έχετε δικαίωμα βέβαια και υποχρέωση και εμείς να πούμε την άποψή μας από αυτόν. Όσον αφορά τώρα τους στρατιώτες μουσουλμάνους. Θέλω να πω το εξής. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να είσαι, και επιτρέψτε μου και μια εξομολογητική διάθεση, δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και αν έχω προσπαθήσει κατά καιρούς, πώς είναι να είσαι μουσουλμάνος της Θράκης. Πώς είναι να έχεις όλο το ιστορικό βάρος που σημαίνει αυτή η ιδιότητα. Πώς είναι να αισθάνεσαι ότι σε έχουν ρωτήσει από τη μέρα που γεννιέσαι μέχρι τώρα 1500 φορές τι είσαι εσύ. Τι θα κάνεις να γίνει αυτό, τι θα κάνεις να γίνει το άλλο. Στο περίπτερο εφημερίδα να αγοράζεις, να σε ρωτήσουν, α, ξέρεις ελληνικά. Αυτή η συνεχής απέτηση για επαναβεβαίωση μιας ταυτότητας που ποτέ δεν είναι μία, είναι στη ρίζα των διακρίσεων. Ούτε εμείς είμαστε ένα. Εγώ μιλώ πολύ εύκολα από τη θέση μιας πλειοψηφίας, όπως έχω πει και άλλη φορά, σε άλλη συζήτηση, στην κλειδί τάπεζα, είμαι λευκός, για μένα ναι, γιατί αν ήμουν στη Βόρεια Ευρώπη θα ήμουν λευκός, θα ήμουν κάτι πιο έτσι σκουρόχρωμο. Χριστιανός Ορθόδοξος άνδρας, γιατί υπάρχει και σεξιστική διάκριση στη χώρα μας, να μην κρυβόμαστε. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Άρα είναι πολύ εύκολο από την πλευρά αυτής της πλειοψηφίας και μάλιστα σε θέση εξουσίας αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά πράγματα. Πώς είναι όμως να είσαι ένας μουσουλμάνος στη Θράκη που έχει ζήσει περιοχές πολύ δύσκολες σε, σε αυτόν εδώ τον τόπο, που τον ρωτάνε συνέχεια και συνέχεια τα ίδια, που αισθάνεται να συνθλίβεται ανάμεσα σε δύο ανταγωνισμούς. Γιατί το πρόβλημα στη Θράκη δεν είναι η θρησκεία. Ας το πούμε ελεύθερα, καθαρά και χωρίς περιστροφές. Το Ισλάμ στη Θράκη δεν είναι πρόβλημα, είναι πλεονέκτημα. Το πρόβλημα της Θράκης άλλο είναι. Εθνικιστικοί ανταγωνισμοί που συνθλίβουν πρόσωπα. Και είναι υποχρέωση δικιά μας, γιατί εδώ είναι το ελληνικό κράτος και ένας άλλος. Ο Εύρος είναι σύνορο. Αρέσει δεν αρέσει, ήταν, είναι και θα παραμένει σύνορο Ευρώπης, όχι απλά Ελλάδας, Ευρώπης και μιας άλλης χώρας της Τουρκίας που ανήκει στην Ασία. Δουλειά λοιπόν δικιά μας και της ελληνικής κοινωνίας είναι ο μουσουλμάνος που είναι στη Θράκη να μην χρειάζεται να απαντήσει σε κανένα ταυτοτικό ερώτημα. Ας το πει μόνος του. Θέλει να αισθάνεται ότι είναι μουσουλμάνος, Έλληνας πολίτης, μπράβο του. Θέλει να αισθάνεται ότι είναι Κινέζος, μπράβο του. Τούρκος, δικό του δικαίωμα είναι. Ευτυχώς είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Τι δεν έχει δικαίωμα να κάνει. Δεν έχει δικαίωμα να υπηρετήσει φέροντα άλλη χώρα. Ηθικό δικαίωμα δεν έχει να το κάνει αυτό. Όταν λοιπόν εμείς τον ρωτάμε κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και εσύ τι είσαι, τι είναι. Αυτό που επιλέγει εκείνος να είναι και έχει δικαίωμα να το κάνει, ευτυχώς σε αυτή τη χώρα. Η δύναμη της χώρας μας αυτό είναι.
Τρία πράγματα. Η δημοκρατία, η ένταξή μας στην Ευρώπη, που σημαίνει Ευρωπαϊκό Διαβατήριο και Ευρώ, και ο μέσος Έλληνας, ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ να πίνει καφέ, να συζητάει και να γλεντάει. Αυτά είναι η δύναμη μας. Αυτά να κρατήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Με λίγα λόγια, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μάθω τον κύριο Ρεζαχάμπη αν χτυπήσουν οι σιρήνες, τι θα κάνει. Είναι στην Αθήνα. Τι νομίζει ότι θα κάνει δηλαδή ο κύριο Ρεζαχάμπη? Θα ψάχνει να βρει ποιο είναι ο άλλο, ή θα τον ρωτήσουν, είναι δικό μου δικαίωμα να τοποθετηθώ, ή θα τον ρωτήσει κάποιο άλλο πριν κάνει ό,τι να κάνει εσύ, τι είσαι, το πολύ ωραία πριν. Έπεσε ο άλλο στον δρόμο, τι θα τον ρωτήσει, είσαι μουσουλμάνο για να σε σηκώσω, είσαι χριστιανό, είσαι άθεο? Όχι. Τώρα όσον αφορά το ελληνικό κράτο και το θέμα των βακουφικών και διαχειριστικών και των ψευδομουφτίδων κτλ. Να είμαστε σε αυτό και σε αυτό σαφείς. Υπάρχει σύνταγμα, το ξαναλέω. Σύμφωνα με το δικό μας σύνταγμα, μπορεί οποιοδήποτε και εσείς να βγείτε εδώ έξω και να πείτε «Είμαι Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως». Καλή επιτυχία. Έχετε δικαίωμα να το πείτε. Αυτός είναι ο νόμος μας. Και χαίρομαι που είναι αυτός ο νόμος μας. Τι δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε? Να υπογράψετε έγγραφο που αφορά τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως με το δικό του όνομα για να έχει αποτελέσματα. Αν το κάνετε αυτό, παραβαίνετε τον νόμο στο δικαστήριο. Ένας άλλος μπορεί να βγει στην πλατεία Συντάγματος και να πει «Είμαι ο βασιλιάς της χώρας». Δεν θα πάει φυλακή γι' αυτό. Και ευτυχώς. Συνεπώς, οι ψευδομουφτίδες βασικά πρόβλημα είναι για τη μειονότητα, όχι για τη χώρα μας. Τα κόστη αυτών που κάνουν οι ψευδομουφτίδες και δηλώσεων όπως «Ο Χίτλερ είχε δίκιο», «Κρίμα που δεν τους έκανε όλους σαπούνια», δεν τα πληρώνει η Ελλάδα γενικώς και όλους τους. Τα πληρώνει η μειονότητα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας θλίβει και να μας προβληματίζει πάρα πολύ. Ταυτοχρόνως όμως, η πράξη ψευδομουφτίδων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νομιμοποιεί μια ακροδεξιά αντίληψη και ρητορική που καθιστά υπεύθυνους γενικά τους μουσουλμάνους για ό,τι κάνει ένας μουσουλμάνος ή ένας ψευδομουφτής. Ούτε είναι δυνατόν να ζητάμε κάθε φορά από αυτόν που είναι νόμιμος μουφτής να μας λέει την άποψή του για ένα ζήτημα επειδή μίλησε κάποιος άλλος. Αυτό είναι σαν τα χάμστερ που τρέχουν γύρω-γύρω συνέχεια. Ας αφήσουμε αυτά. Ας κοιτάξουμε εμείς τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Είπατε για διαχειριστικές και βακουφικές επιτροπές και τι λέει ο νόμος. Γνωρίζω πολύ καλά τι λέει ο νόμος. Και εσείς γνωρίζετε τι λέει ο νόμος και οποιοδήποτε μπορεί να δει τι λέει ο νόμος, γιατί δόξα τω Θεώ είμαστε σε μια χώρα που δεν έχουν μυστικά διατάγματα, όπως έχουν άλλες χώρες. Είναι το ερώτημα αν εφαρμόζεται ο νόμος? Απολύτως. Υπάρχει θέμα μη εφαρμογής του νόμου? Οποιοδήποτε μπορεί να το χειριστεί, να το ισχυριστεί. Τι πρέπει να κάνει στην ελληνική δικαιοσύνη? Να πάει, να αποδείξει ότι υπάρχει πρόβλημα, να κερδίσει τη δίκη. Η άποψη του ελληνικού κράτους για το θέμα του νόμου για τα φακούφια είναι πολύ συγκεκριμένη και εφαρμόζεται. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Πρέπει. Πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από μια δύσκολη διαδικασία που μακάρι να τελεσφορήσει. Μέχρι τότε όμως, όποιος έχει ζήτημα, ο δρόμος είναι ένας. Ευτυχώς και να λέω, η ελληνική δικαιοσύνη. Και με μεγάλη μας χαρά θα δούμε κάποιον να προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη και γι' αυτό και για άλλα θέματα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε πολύ υπέρ των δικαστικών διαδικασιών εντός και εκτός χώρας. Δεν έχουμε απολύτως αυτό να φοβηθούμε. Και για να μην το ξεχάσω, είπατε πριν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, για το σχετικά με το Ισλαμικό τέμενος. Οφείλω να είμαι δίκαιος όσο μπορώ να είμαι. Ο νόμος για το τέμενος ψηφίστηκε το 2006 επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με υπουργό παιδείας την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Να θυμίσω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος το υποστήριξε δια του Μακαριωτάτου Χριστοδούλου. Και βέβαια συνέχισε να το υποστηρίζει και δια του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριου Ιερονύμου Β. Από το 6 μέχρι τώρα που λειτουργεί το τέμενος έχουν ψηφιστεί περίπου 6 νόμοι. Κάθε φορά οι νόμοι ψηφίζονταν και με μεγαλύτερη πλειοψηφία. Τα μόνα κόμματα που ποτέ δεν ψήφισαν την υπόθεση αυτή είναι κόμματα, και πρώτα απ' όλα και κύριο βέβαια, είναι η γνωστή Χρυσή Αυγή. Και χαίρομαι που δεν το ψήφισε η Χρυσή Αυγή, το κρύβω καθόλου. Θα ανησυχούσα αν το ψήφιζε. Οφείλω εδώ να σας πω ότι το κτίριο ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και με αποφασιστική συμμετοχή του ίδιου του τότε πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος ανέθεσε το συντονισμό των εργασιών που απαιτούνταν για να γίνει αυτό.
Και μάλιστα ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόγλου, το παρουσίασε το κτίριο για να σταματήσει φημολογία αν γίνεται ή δεν γίνεται τέμενο στην Αθήνα. Η Νέα Δημοκρατία προς τιμήν της ψήφισε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το κίνημα αλλαγής, ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάμαι και με ποιο άλλο κόμμα, δυστυχώς με απαντάει η μνήμη μου, την τελευταία αλλαγή του νόμου. Και η πλειοψηφία των νόμων που αφορούν το τέμενος δεν είναι θέματα ουσίας, δηλαδή λειτουργίας, είναι πολεοδομικά. Σε αντίθεση με ό,τι λέγεται, κυρίως από εχθρούς της χώρας, το μεγάλο θέμα με το τέμενος ήταν η πολεοδομία και όχι κάτι άλλο. Συνεπώς, η μονόπλευρη αναφορά σε ένα κόμμα, όταν έχουμε ένα έργο το οποίο το έχουν υποστηρίξει όλες οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας και όλα τα κόμματα πλην της Χρυσής Αυγής, είναι άδικη και για το κόμμα στο οποίο αναφερθήκατε και για τους υπολείπους. Και είναι ένα ωραίο παράδειγμα, αν θέλετε, εθνικής ενότητας γύρω από ένα μεγάλο στόχο που δικαιώνει αυτή τη χώρα και την προοπτική της. Χαίρομαι λοιπόν για την ερώτησή σας, γιατί μου έδωσε δυνατότητα να πω πράγματα που αλλιώς δεν θα έλεγα. Δεν τα είχα σκεφτεί καν να τα πω. Και βεβαίως δεν θα απαντήσω εκ μέρους του κ. Λαζαχάμπη, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, όταν εκπροσωπεί κάποιος ένα θεσμό και ο θεσμός αυτός εξ ανάγκης εκφράζει όλους τους Έλληνες, ξέρετε. Δηλαδή, Γενική Γραμματέα Συγκεκριμάτων δεν εκφράζει Ορθοδόξους. Το αν είμαι εγώ Ορθοδόξος ή όχι είναι τελείως άσχετο. Η Γενική Γραμματέα Συγκεκριμάτων είναι όλων των Ελλήνων πολιτών. Και ειδικά η Γενική Γραμματέα Θρησκευμάτων, επιτρέψτε μου να πω, έχει την υποχρέωση να σκέφτεται όχι απλά όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά όλους όσους πατούν το πόδι τους εδώ. Γιατί το δικαίωμα να προσεύχεσαι στο Θεό που θέλεις δεν είναι θέμα ούτε υπηκότητας, ούτε κάποιου άλλου ζητήματος, πλην μιας βαθιά ανθρώπινης ανάγκης. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση, οπότε μιλάμε, να μιλάμε εξ ονόματος και να υπερασπιζόμαστε όλους όσους θρησκεύονται και όλους όσους δεν θρησκεύονται. Γι' αυτό και έκανα αυτή την παρέμβαση. Και σε καμία περίπτωση, γιατί μπορώ ή θέλω, άλλωστε ούτε μπορώ ούτε θέλω να υποκαταστήσω άλλον. Δεν έχω ούτε τη δυνατότητα, ούτε τις γνώσεις, ούτε τη διαδρομή που έχει ο κύριος Σέρζα Χάμπη. Ο κύριος Σέρζα Χάμπη, όπως και πολλοί άλλοι στην Αθήνα, ξέρετε, όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν ξέρανε ελληνικά. Η γλώσσα μας δεν είναι εύκολη. Δεν έχουμε αυτό το προνόμιο, είναι πολύ δύσκολο. Με εντυπωσίαζε πάντα, και με αυτό κλείνω, πόσοι μουσουλμάνοι της Αθήνας ξέρουν πολύ καλά ελληνικά και πόσοι Θρακιώτες μουσουλμάνοι δεν ξέρουν. Αυτό είναι τρομερή η σύγκριση. Και δεν μιλάω για δεύτερη γενιά, τα παιδιά. Μιλάω για την πρώτη γενιά. Αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα και έχουν εδώ 15, 20 χρόνια, 10. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά στα προφορικά ελληνικά, όχι στα γραπτά. Στα γραπτά η κατάσταση μάλλον είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί εκεί είμαστε ακόμα πιο δύσκολη γλώσσα. Αλλά στην προφορική χρήση γλώσσας είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε, ειλικρινά, και για τα ερωτήματα και για το διάλογο. Δεν σεβασμιότατε. Δεν σας δούμε, κύριε Πρόεδρε, τον νόμο θα τον έχετε. Το μικρόφωνο στο σεβασμιότατε. Να πω εκείνο που υπόθηκε προηγουμένως, ότι είναι ομορφιά να ζει κανείς στη Θράκη και να διακονεί στη Θράκη. Με τη χάρη του Θεού διακονώ 27 χρόνια. Και αυτό το θεωρώ σαν ευλογία. Στις αρχές, την πρώτη εβδομάδα... Σεβασμιότατε, ελάτε λίγο πιο εδώ. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου... Ελάτε λίγο πιο πίσω. Για να σας βλέπουν όλοι και αυτοί που μας παρακολουθούν από μακριά. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έγινε η σύραξη των ιεραρχών στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί, μεταξύ των άλλων θεμάτων, ήταν και η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα του διαθρησκευτικού διαλόγου. Και εκεί υπόθηκε από εμάς, τους τέσσερις Θρακιώτες Μητροπολίτες, ότι η Θράκη αποτελεί ένα πρότυπο ανθρώπων διαφορετική πίστη. Και αυτό οφείλεται στην αγαστή συνεργασία των τεσσάρων Μητροπολιτών που αντιμετωπίζουμε από κοινού όλα τα θέματα, αλλά και στη συνεργασία με τους τρεις μουφτίδες της Θράκης. Είπε η κυρία Μάρτου, κλείνοντας την εισήγησή της, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, είναι ενότητος όνομα.
και έχει σαν σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους. Το 1995 ήταν η δεύτερη μέρα της παρουσίας μου στη Θράκη της Διακονίας και ήταν παραμονή της 25ης Μαρτίου. Και τότε το γυμνάσιο της Μύθης έπαιξε ένα θεατρικό έργο στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Τράκης, η γέφυρα του Λουλέ Μπουργκάς. Ένας μουσουλμάνος ασθενής χτυπάει την πόρτα μιας χριστιανής γυναίκας και ζητάει βοήθεια. Τον παίρνει και τον περιθάλπτει. Και όταν την κατηγορούν γιατί πήρε στο σπίτι της τον μουσουλμάνο, είπε ότι όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη, δεν βλέπεις αν είναι χριστιανός, μουσουλμάνος, Εβραίος, αλλά βλέπεις τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού. Και ξέρετε πως έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό και εμείς οι τέσσερις Μητροπολίτες των συμπολιτών μας μουσουλμάνων της Θράκης. Τη δεύτερη μέρα της λειτουργίας του σχολικού έτους, στην εξοχή, σε μια μικρή ενορία της Μητρόπολης. Ένα κοριτσάκι πάει να ανεβεί στο σχολικό λεωφορείο και τραυματίζεται και μεταφέρεται στην Αλεξανδρούπολη, ο Άγιος Αλεξανδρουπόλεως, με έναν γνωστό φίλο του νευρολόγο καθηγητή. Είχαμε μια άμεση επικοινωνία. Δόξα τω Θεώ, το παιδάκι βγήκε πριν από 2 μέρες. Θα πάει βέβαια αρκετός χρόνος για να αποκατασταθεί. Να βλέπετε και να ακούγετε τις ευχαριστίες της οικογένειας προς τον Άγιο Αλεξανδρουπόλεως, προς τον καθηγητή που φρόντισε για το παιδί και πώς βλέπουν και τον επίσκοπο. Εμείς θα ζήσουμε, ζούμε και θα ζήσουμε ειρηνικά στη Θράκη και θα αποτελεί η Θράκη πάντα ένα πρότυπο ειρηνικής συνύπαρξης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Να είστε καλά. Και επίσης ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε, έχετε τον λόγο, γιατί σήμερα γίνεται ένας όμορφος διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ σαν αυτό.